Οι μαθητές των φούρνων Ικαρίας δεν θα δώσουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις λόγω των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό στα σχολεία του νησιού, ενώ τα μαθήματα στις άλλες τάξεις ξεκίνησαν να διδάσκονται μετά τα Χριστούγεννα, γιατί τότε βρέθηκαν καθηγητές. Στην τηλεφωνική μας σύνδεση είναι ο Δήμαρχος Φούρνων Ικαρίας, ο κύριος Γιάννης Μαρούσης, τον οποίο και καλησπερίζουμε εδώ στο δελτίο ειδήσεων των ανυπότακτων δημοσιογράφων και τεχνικών της ΕΡΤ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή και μια διόρθωση. Φούρνικοσέων. Η Ικαρία είναι ξεχωριστό νησί, η Φούρνη ξεχωριστό, κατάλαβα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω πολύ καλή και έντονη σχέση με τους Φούρνους και με την Ικαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, απλά είναι δίπλα, μία ανάσα εκεί από τον Άγιο και... Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας ακριβώς τι σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, κύριε Αγγελίδη, από την αρχή της σεζόν. Είχαμε ορισμένα αρκετά κενά, τα οποία καλύφθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Παρέμειναν όμως να υπάρχουν ορισμένα κενά, τα οποία και ορισμένες ειδικότητες καθηγητών δεν ήρθαν εδώ να διοριστούν, διότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο και από την Δευτεροβάθμια, δεν είχαν καθηγητές για να στείλουν στους φούρνους. Περιμέναμε λοιπόν να έρθουν οι καθηγητές. Βέβαια, αυτό κράτησε αρκετό καιρό και μόλις πρόσφατα τώρα ήρθε μία φιλόλογος, αν δεν κάνω λάθος, μία χημικός και μένει η θέση του οικονομικού. Καλά Χριστούγεννα δηλαδή, για να βρει το Υπουργείο. Καλά Χριστούγεννα λέω, για να βρει το Υπουργείο ακριβώς, να στείλει δύο ανθρώπους, δύο καθηγητές. Το άσχημο είναι ότι αυτό το θέμα, ενώ υπάρχει από την αρχή, το έβγαλαν τώρα, λες και δεν το ήξεραν οι άνθρωποι και αυτοί και δηλώνουν και άγνοια. Ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν και να φτιάχνουν. Τότε πώς υπάρχουν απαντητικές επιστολές στα αιμητήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τα λοιπά και στις οχλήσεις της δικές μας. Συγγνώμη κύριε Μαρούση, μας λέτε ότι το Υπουργείο... Στις 5 ναι. Που θα φεύγουν έναν θα διορίζουν. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μας λέτε ότι το Υπουργείο ουσιαστικά σας απαντά στα αιτήματα ότι δεν το ξέραμε, παρότι υπάρχει και ολόκληρη αλληλογραφία. Αυτό είναι υποκριτικό. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, και η απάντηση ήταν και η δικαιολογία ότι στους 5 που φεύγουν θα διορίζεται ένας. Άρα δεν υπάρχουν καθηγητές διαθέσιμοι για να έρθουν να υπηρετήσουν στο γυμνάσιο Λύκειο των Φούρνων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους φούρνους, διότι θα μείνουν αγράμματοι. Αυτό είναι. Αν δεν επανδρώσουν το σχολείο των φούρνων με το ανάλογο προσωπικό. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη, μπορεί να ακουστεί ότι είναι άσχημη, αλλά το σχολείο θα κλείσει και δεν θα κλείσει μόνο το σχολείο, θα διάσει και το νησί. Άμα δεν υπάρχει νεολαία, άμα δεν υπάρχει νέο αίμα, φυσικά και θα διάσει. Διότι θα πάμε πάλι στα χρόνια παλιά που εμείς για να τελειώσουμε το σχολείο πηγαίναμε απέναντι στην Ικαρία. Μάλιστα. Αλλά στα 50 παιδιά που έβγαιναν τότε, υπήρχαν πολλά παιδιά, τα 5 ή τα 6 ή τα 10 πηγαίνανε στο γυμνάσιο. Οι υπόλοιποι πηγαίνανε στα πόρια. Μάλιστα. Γιατί δεν είχε σχολείο για να πάνε κοντίπλα στο σπίτι τους να μορφωθούν τα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι κύριε Δήμαρχε, για πόσα παιδιά μιλάμε τώρα, για τι τάξεις, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Πού να τελειώσουμε. Δυστυχώς έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός των μαθητών. Πέρυσι, φέτος δηλαδή, έφυγαν από το σχολείο των Φούρνων, από την τρίτη ηλικίου, 5 μαθητές, οι 3 πήγαν στη Σάμο και οι 2 στο Πειραιά και Αθήνα. Άρα μείναν 4 παιδάκια. Εδώ τα οποία δήλωσαν εφόσον δεν είχαν κάνει τα μαθήματα τα οποία μπορούσαν και έπρεπε να κάνουν για να δώσουν πανελλήνιες, τώρα δήλωσαν ότι δεν θα δώσουν πανελλήνιες. Και το άλλο βέβαια ότι αυτό από εφέτος μετά την αναγγελία του Υπουργού ή μάλλον την εξαγγελία ότι ο νόμος θα ισχύσει ή από την πρώτη ηλικία μου με αυτή την τράπεζα γνώσεων. Άρα για να έχουμε σε αυτό το νόμο πρέπει να υπάρχουν και ανάλογοι καθηγητές. Οι ανάλογες ειδικότητες. Μάλιστα. Συνολική ερώτηση. Πόσος είναι ο πληθυσμός στο νησί σήμερα? Ο πληθυσμός των Φούρνων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είναι 1463, αλλά είμαστε πολύ παραπάνω, διότι... Και φαντάζομαι τα καλοκαίρια πώς θα πολλαπλασιάζεται αυτός ο αριθμός. Ναι, ναι. Το καλοκαίρι βέβαια δεν το συζητάμε, πλασιάζεται. Αλλά την περίοδο της απογραφής οι περισσότεροι βρίσκονται στον Πειραιά. Ταξιδεύει. Οι φουρμινιώτες είναι ναυτικοί άνθρωποι και έτσι το περισσότερο καιρό μένουν στον Πειραιά διότι οι σύζυγοι ταξιδεύουν και οι οικογένειες μένουν στον Πειραιά. Ωραία. Εσείς τι άλλο σκέφτεστε οι κάτοικοι συνολικά του νησιού, οι γονείς, οι μαθητές, τι άλλο σκέφτεστε για να μπορέσετε να αντιδράσετε σε αυτή την αδιαφορία του κράτους απέναντί σας? Η
μια διαφορία είναι, δεν είναι φέτος μόνο, είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Πιστεύω ότι μια αντίδραση δυναμική, αλλά να δώσουμε να καταλάβει το Υπουργείο ότι πρέπει να κοιτάξει κάτω από άλλη γωνία και με άλλο βλέμμα αυτά τα μικρά νησιά. Αλλιώς ας μας πει ότι ξέρετε κάτι, εδώ δεν θα έχετε λύκειο, δεν θα έχετε γυμνάσιο, δεν έχετε το δικαίωμα στη μόρφωση, πηγαίνετε κάπου αλλού αν θέλετε να μορφωθείτε. Μάλιστα.